Και από το Λος Άντζελες θα πάμε στο Μουσείο Καζαντζάκη σε μια εκπαιδευτική δράση. Φημίζεται βέβαια το Μουσείο Καζαντζάκη για αυτές τις δράσεις. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με την Βίκη Χριστάκη, με την κυρία Χριστάκη. Είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών δράσεων Μουσείου Καζαντζάκη. Κυρία Χριστάκη, να σας καλησπερίσω. Γεια σας. Ο γραπτός λόγος του Καζαντζάκη συνδέεται με τον ψηφιακό κόσμο. Το διατυπώνω σωστά? Και τα Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα, για να είμαι ακριβής. Εννοείται, εννοείται. Μία γιορτή στο κουτί από το Μουσείο Καζαντζάκη. Για πείτε μας. Να, τι, εδώ την έχω. Α, το κουτί, μάλιστα, δηλαδή. Μάλιστα. Και άμα την ανοίξω θα βγει μέσα, από μέσα η γιορτή. Πάντα ψάχνουμε τρόπους να βρεθούμε κοντά στους επισκέπτες μας. Το εργαστήριο αυτό θα μπορούσε να γίνει κανονικά στο μουσείο, ενώ με φυσική παρουσία. Αλλά βρίσκουμε τρόπους να συντασσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Οπότε φτιάξαμε αυτό το κουτί. Να το ανοίξω. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Που έχει μέσα όλα τα υλικά για το εργαστήρι. Πάει να πει χαρτιά, μαργκί, μολύβια, χάρακα, μαρκαδόρους, ψαλίδι, ό,τι μπορεί να χρειαστεί κάποιος. Και θα λάβει και ένα βίντεο, στα αγγλικά ας πούμε tutorial, γιατί όλοι είμαστε ίσως πιο εξοικειωμένοι με αυτό τον όρο, που μαζί, ασύγχρονα, δηλαδή δεν θα παρακολουθεί live κάποιο βίντεο, θα μένει εκεί στο YouTube ο σύνδεσμος για να φτιαχτεί το collage, μια που λέγατε πριν για storyboard. Ναι. Και χαρακτήρες. Κάπως και εμείς θα φτιάξουμε, όχι με ζωγραφική, αλλά κόβοντας και συνθέτοντας τις εικόνες για το ταξίδι που θα έκανε μία καρποστάλ του Νίκου Καζαντζάκη, μία γιορτινή καρποστάλ, σταλμένη από τον Νίκο Καζαντζάκη, στο φίλο του, στην οικογένεια Αγγελάκη, που αλληλογραφούσαν 40 χρόνια. Και... οπότε διαλέξαμε εμείς μια καρποστάλ, η οποία υπάρχει, το αντίγραφο που υπάρχει μέσα στο κουτί. Και με το, ακολουθώντας τις οδηγίες μου, τα παιδιά ή και όποιος μεγαλύτερος νιώθει έτσι πολύ δημιουργικός, μπορεί να φτιάξει τη διαδρομή. Παίζουμε πάρα πολύ σε αυτό το εργαστήρι με τα στοιχεία της που χρησιμοποιεί κάποιος για να αλληλογραφήσει, όπως γραμματόσημα και φάκελα, που αυτά τα φάκελα μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο. Και ο Νίκος Καζαντζάκης φυσικά, πρωταγωνιστή. Και μαζί μέσα στο κουτί βρίσκεται και το βιβλίο που μιλάει περισσότερο, που είναι μετάφραση του Καζαντζάκη, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Και έτσι ήταν μία... εγώ αναρωτήθηκα τι μου έχει λείψει παραπάνω αυτόν τον καιρό. Μια που αισθάνομαι γενικά τυχερή, αλλά αν μου έχει λείψει κάτι στην καραντίνα είναι τα ταξίδια. Οπότε βρήκα αυτό το σούπερ δηλαδή πιο ταιριαστό. Και βέβαια, κυρία Χριστάκη, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι οι περιορισμοί, η πανδημία, ο κορονοϊός δεν βάζουν φρένο στις εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Και βρίσκεστε αυτό τον εφάνταστο τρόπο προκειμένου να επικοινωνήσετε με δεκάδες ανθρώπους. Ναι, πάντα. Αναγνωρίζουμε την αξία στο μουσείο και της γνώσης και της έκφρασης και ψάχνουμε τρόπους να γίνουμε δημιουργικοί και να ξεχαστούμε, αλλά όχι με τη σκοτεινή έννοια από αυτό που συμβαίνει, να νιώσουμε ότι... μπορούμε να υπάρξουμε και μακριά, για το μουσείο, ας πούμε, μακριά από τους επισκέπτες μας. Να απευθύνεται ένα κάλεσμα στους τηλεθεατές να ακολουθούν εντός εισαγωγικών το Μουσείο Καζαντζάκη, να παρακολουθούν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις ενέργειες.
Ναι, μέσα από τα social media, ούτως ή άλλως και στην πρώτη καραντίνα είχαμε μεγάλη συμμετοχή στη δράση, την online που κάναμε, που διαβάζαμε αποσπάσματα, όλοι δηλαδή, έγινε ένα κάλεσμα και ο καθένας από εμάς μπορούσε να διαβάσει και να αποσταριστεί μετά στα social του μουσείου το αγαπημένο απόσπασμα από, το αγαπημένο το απόσπασμα από κάποιο βιβλίο του Καζαντζάκη. Και το ταξιδεύοντας με το νου που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε τα δεύτερα εγγένεια του μουσείου. Οπότε έχουμε μία δράση, γιατί η μεγαλύτερη ανάγκη είναι να βρεθούμε κοντά στους επισκέπτες. Μάλιστα. Το μουσείο παραμένει κλειστό, αλλά δεν νιώθουμε καθόλου ότι είναι άδειο, γιατί έχουμε καθημερινή επικοινωνία με αυτούς που θα ήθελαν να επισκεφτούν ή να διαβάσουν τα βιβλία. Οπότε μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις μας από τα social, το site του μουσείου και για μια γιορτή στο κουτί από το e-shop που είναι mini kappa, μουσείο Νίκο Καζαντζάκη, shop.gr. Κυρία Χριστάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή καλό συνέχεια. Απόγευμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.